Την ανάγκη επιτέλους να δημιουργηθούν οι συνθήκες επιστροφής στη θαλασσοφύλλητη Αμόχωστο, τόνισε χθες βράδυ ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που ήταν αφιερωμένη στην Αμόχωστο και την οδική ασφάλεια. Από το βήμα της εκδήλωσης στις Φινικούδες που διοργάνωσε ο Δυσσή Αμοχώστου σε συνεργασία με τη Δημοτική Ομάδα του Δυσσή στο Δήμο Λάρνακας, ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι η συνεργασία που επιτεύχθηκε με το Δημοκρατικό Κόμμα θα ξαναδώσει στον τόπο την ελπίδα και την προοπτική. Τα μεγάλα θέματα, η ενότητα είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγων να τα επιτύχουμε. Χρειάζεται συγκροτημένη και συγκεκριμένη πολιτική, αν θέλουμε να δούμε ξανά όχι απλά την Αμόχωστό μας, αλλά και γενικότερα απαλλαγμένα τα κατεχόμενα εδάφη μας από στρατούς κατοχής, από υπήκους, από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κάνοντας αναφορά στο θέμα της οδικής ασφάλειας, είπε ότι εκδηλώσεις όπως την ψεσινή στέλνουν στεναρό μήνυμα. Θα πρέπει να είμαστε ζωντανοί αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην Αμόχωστο, πως θα πρέπει να είμαστε αρτημελείς αν θέλουμε να απολαύσουμε τη ζωή, πως θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι κρίμα να βλέπουμε καθόλου υγιέστατους νέους να μετατρέπονται σε ράκι. Η εκδήλωση έκλεισε με χορούς και συναυλία με τους Στέλλα Γεωργιάδη και Στέλιο Χιώτη.